Ευχαριστήσω. Να δώσω το λόγο στην Ιωάννη να πει δύο κουβέντες συγκεκριμένες για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα και μετά ο υπεύθυνος της επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας να μας πει δύο λόγια για τους στόχους και τα οράματα που έχουμε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αγρότες, ο στόχος που είχε τεθεί από τον συνάδελφό μου, τον Βασιλιάδη τον Σπύρο, και που δεν έχουμε παρεκκλίνει ούτε χιλιοστό από αυτόν, ήταν ένας απτός και μοναδικός. Και είχε να κάνει με την εύρυθμη, την απρόσκοπτη, την νόμιμη και την ποιοτική λειτουργία των σφαγείων. Αυτός είναι ο στόχος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Και αυτό επιτυχάνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του σήμερα με την υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης με τη συγκεκριμένη ΚΙΝΣΕΠ, η οποία αποτελείται από 7 παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κύριε Δήμαρχε, μέχρι πρότινος άνεργα, παιδιά αγροτών και κτηνοτρόφων, που δέχτηκαν συγκεκριμένη εκπαίδευση και έχουμε σήμερα στο σφαγείο της ΚΟ ένα πιστοποιημένο, είναι δόκιμος ο όρος, το έχω ψάξει αρκετά, πιστοποιημένο προσωπικό. Σε ένα αντικείμενο εξαιρετικά ιδιαίτερο, νευραλγικό και ευαίσθητο. Δεύτερος στόχος, δεύτερη προσπάθεια, και θέλω να ευχαριστήσω αυτό το σημείο τον συνάδελφό μου τον κύριο Γιωργαρά, επίσης και εγώ κύριε Δήμαρχε, όπως επίσης και το προσωπικό των σφαγείων και ιδιαίτερα τον Μανώλη τον Κόπελο, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στις προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε το ISO, που σημαίνει ότι πετυχαίνουμε 2 στα 2 την νόμιμη, επαναλαμβάνω, λειτουργία του σφαγείου, του δημοτικού σφαγείου. Προχωράμε ένα βήμα παρακάτω. Είμαστε έτοιμοι εντός της εβδομάδας να θέσουμε σε διαβούλευση τον κανονισμό λειτουργίας του σφαγείου, ο οποίος ρυθμίζει στο σύνολό του τη λειτουργία του σφαγείου, αλλά ρυθμίζει και τις σχέσεις του δημοτικού σφαγείου με την ΚΙΝΣΕΠ, αφενός και αφετέρου, με τους κτηνοτρόφους και με τους κρεοπόλες μας και γενικότερα με όλους όσους συνδιαλέγονται με αυτό. Κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για το γεώραμα. Θέλω να σας ενημερώσω, είναι σημερινά στοιχεία, ότι το γεώραμα κατέγραψε ήδη τη Δημοτική Ενότητα Δικαίου Ηρακλειδών, δηλαδή έχει καταγράψει 180 σταυλικές εγκαταστάσεις και την Δευτέρα στις 11 το πρωί μετά από συνεννόηση με τον κύριο Μαρκάκη θα βρεθούμε στη Δημοτική Κοινότητα ΚΟ, στο Βιότοπο, για να ξεκινήσει η καταγραφή και στον τελευταίο μας σταθμό που είναι η Δημοτική Κοινότητα ΚΟ. Εξαιρετική δουλειά. Χρήση μιας συνεργατικής ακόμα στην υπηρεσία των κτηνοτρόφων. Θέλω να το κρατήσετε αυτό, κυρίες και κύριοι. Και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Προχωράμε στη σύσταση Μητρώου Αγροτών. Προχωράμε, είναι σε διαβούλευση ήδη, το έχετε πάρει κύριοι Πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων, κύριε Πρόεδρε και εσείς, όπως και το Εμπορικό Επιμελητήριο, κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ενώ συγχρόνως έχουμε έτοιμη τη μελέτη για το σύνολο της παρέμβασης που θα γίνει στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πή, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Με τους αλλοείς, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν λύσεις. Και ξέρετε γιατί υπάρχουν λύσεις? Γιατί υπάρχει πρόθεση και βούληση τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ο Πρόεδρος εδώ, σας ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Εχθές ήμασταν μαζί στο λιμάνι. Είδαμε μαζί τα προβλήματα. Αύριο έχουμε συνάντηση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχουν λύσεις και πρέπει να σπεύσουμε να τις δώσουμε γρήγορα. Επίσης, ήθελα να πω ότι υπάρχει μία πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον συνάδελφό μου, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Πασανικολάκη, που επεξεργαζόμαστε μία πρόταση σχετικά με το αρδευτικό της λίμνης για την χρήση του και στα πλαίσια μιας νέας τιμολογιακής πολιτικής, ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες. Και το πιο σημαντικό, κύριε Δήμαρχε,
που είναι μια μεγάλη αγωνία που έχουμε και ένα μεγάλο στοίχημα, είναι ότι ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τις νέες αρμοδιότητες που έρχονται στο Δήμο και στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης από το 2013. Και αυτό είναι πλέον, θα μας κάνει ως Διεύθυνση ένα πολύ ισχυρό στρατηγείο, θα έλεγα, που θα έχει τέτοια τμήματα και τέτοιες υπηρεσίες και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες στους συνδημότες μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που συνεργάζομαι τόσο με το Γεώραμα, όσο και με τη συγκεκριμένη ΚΙΝΣΕΠ, παιδιά με καθαρά χέρια και καθαρό βλέμμα, κύριε Δήμαρχε, που έχουν όρεξη για δουλειά και είμαι πεπισμένη ότι θα πετύχουν και θα είναι λαμπρό παράδειγμα. Για την σημειολογία, θα ήθελα να πω ότι έχουμε τρεις συνεργατικές επιχειρήσεις. Μία το Γεώραμα στην υπηρεσία των κτηνοτρόφων μας, η ΚΙΝΣΕΠ των σφαγείων στην υπηρεσία των κτηνοτρόφων μας και ετοιμαζόμαστε, κύριε Δήμαρχε, να συνεργαστούμε και με την συνεργατική των τριών στοιχείων, γιατί θέλουμε να αναλύσουμε το έδαφος και το νερό, βασικό εργαλείο για τους αγρότες μας και ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους ετοιμάζουμε ένα σύνολο προτάσεων που θα διευκολύνουν την ένταξή τους σε αυτή την παραγωγική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να συνεργαστώ μαζί σας και εσάς, κύριε Δήμαρχε, που με εμπιστευτήκατε σε αυτόν τον τομέα. Φαντάζομαι ότι η κυρία Έψιμου με τον Χρήστο τον Έψιμο άκουσαν τους μεγάλους στόχους και επειδή σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη των τομέων αυτών, με την εμπειρία και τη γνώση που έχουν ότι θα δώσουν τις ανθρώπινες και επιστημονικές δυνάμεις τους για να προχωρήσουν όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα. Θα ήθελα, και τον κύριε ευχαριστώ Δήμαρχε, γι' αυτό. Αν ολοκληρώσετε, θα ήθελα να καλέσω τον Βασίλη. Είναι ένας από τα παιδιά της ΚΙΝΣΕΠ και να πει εκείνος με το δικό του τρόπο δύο κουβέντες, όπως ακριβώς το αισθάνεται. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της συνεργατικής του σφαγείου, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο που μας εμπιστεύτηκε αυτό το μεγάλο έργο. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να είμαστε αντάξει αυτής της προσπάθειας. Είναι, όπως είπατε, είναι νεαρά παιδιά, έχουν όρεξη. Και εσύ, Βασίλη, είσαι νεαρός. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε με τις γνώσεις που έχουμε και τα προϊόντα που βγαίνουν από το σφαγείο να είναι όπως πρέπει και δεύτερον να λειτουργούν όλα νόμιμα, γιατί μέχρι στιγμής ήταν ένας καθεστώς έτσι λίγο περίεργος. Αυτό αφορά την πλευρά των κρεοπολών που είχαν κάποια παράπονα. Όπως ξέρετε, έχω γίνει έναρξη και στην εφορία, έτσι, της συνεργατικής. Όλα θα λειτουργούν νόμιμα, με αποδείξεις, με παραστατικά κτλ. Δεν πιστεύω να έχω τίποτα άλλο να πω. Εμείς με όλες τις δυνάμεις μας θα στηρίξουμε τη συνεργατική. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριος Πρόεδρος των κτηνοτρόφων, αν ήθελε. Κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε. Εμείς πιστέψαμε σε αυτή τη συνεργατική, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας δώσει λύσεις και γι' αυτό θα τη στηρίξουμε όσο μπορούμε. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, δηλαδή μέχρι τώρα λειτουργούσε κάπως περίεργα, τώρα έχει γίνει νόμιμη με τα παραστατικά, με όλα όπως είπε και ο κύριος Βασίλης και έτσι θα λειτουργήσει πολύ, θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντιδήμαρχος και να τη συγχαρώ γιατί έχουμε μια άψογη συνεργασία μαζί. Τα παιδιά του Γεωράματος που κάνουν την αρχογραφή του εσταμπλισμό είναι σχεδόν 1,5 μήνα τώρα που δουλεύουν, μέσα στη ζέστη,
Όλοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό τους ευχαριστώ πολύ. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Αυτά. Πρόεδρος των Κρεοπολών, ο κύριος Βασαρίτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Εγώ από την πρώτη στιγμή που με φώναξε ο Δήμαρχος και μου ανακοίνωσε και συζητήσαμε κάποια προβλήματα και ρίξαμε στο τραπέζι αυτά τις ιδέες για συνεργατική και τέτοια, πίστεψα από την πρώτη στιγμή ότι θα ήταν κάτι καλό για το νησί μας, για μας, για το κτηνοτρόφους, για όλους. Παλέψαμε όλοι μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, πολλές φορές βρεθήκαμε, τα είπαμε, συζητήσαμε, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες λύσεις με δικά μας παιδιά να βρούνε μια δουλειά. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είμαστε